Τυλιγμένο στις φλόγες, το επιβατικό αεροσκάφος Σουχόι Superjet της Aeroflot πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας. Ένα τεχνικό βίντεο καταγράφει τις δραματικές στιγμές. Πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται από την ουρά του αεροπλάνου. Τα σωστικά συνεργεία σπέβδουν αμέσως στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να βγάλουν με ασφάλεια 78 από τους επιβαίνοντες από την φλεγόμενη άτρακτο του Σουχόι. Ωστόσο, το πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο ιατρικές πηγές, κάνει λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς. Περίπου 45 λεπτά μετά την απογείωσή του από το Σερεμέτιεβο με προορισμό την πόλη Μουρμάνσκ, το αεροσκάφος ζήτησε άδεια να επιστρέψει για αναγκαστική προσγείωση λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο ηλεκτρικό σύστημα. Το πίσω μέρος του αεροσκάφους έχει καταστραφεί ολοσχερώς από την πυρκαγιά και η αναζήτηση επιζώντων στις θέσεις κοντά στην ουρά του Σουχόι συνεχίζεται. Εκτιμάται ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 100 άτομα. Το αεροδρόμιο της Μόσχας είχε κλείσει προσωρινά μετά το δυστύχημα, όμως ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης ξανά άνοιξε και λειτουργεί πλέον κανονικά.